Κυρίες και κύριοι, χαίρετε σας. Καλησπέρισουμε στην αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. Φουντώνει το προεκλογικό κλίμα με Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα να έχουν σήμερα νέα κόντρα στη Βουλή. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση για τη στάση της να αποχωρεί από τις ψηφοφορίες, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε τηλεοπτική μονομαχία. Σας το λέω λοιπόν ανοιχτά. Είναι μία επιλογή που δεν προσβάλλει μόνο τη δημοκρατία και το Σύνταγμα. Προσβάλλει πρωτίστως εκείνους οι οποίοι σας ψήφισαν για να τους εκπροσωπείτε. Ο λαός ψήφισε αντιπροσώπους και όχι απεργούς. Σε ένα κόμμα που υποτίθεται ότι διεκδικείται την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, έτσι δεν είναι? Και ταυτόχρονα έρχεσαι και λέει ότι αποχωρούμε από αυτό. Και αναρωτιέμαι πού ακριβώς οφείλεται αυτή η σπασμωδική κίνηση, αμέσως μάλιστα μετά την ψήφο εμπιστοσύνης που έλαβε η κυβέρνηση από τη Βουλή. Είμαι ανοιχτός για την οποιαδήποτε σύγκριση και σύγκρουση. Θέλετε αύριο το πρωί να πάμε σε μια τηλεμαχία να μιλήσουμε για το αύριο, να πάμε να δούμε ποια είναι τα προγράμματα? 7 χρόνια την αποφεύγετε. Γιατί, αλήθεια, αφού είστε τόσο σίγουρος ότι είστε καλύτερος, ότι είστε πιο σοφός, πιο γοητευτικός, πιο εντρυφής στα προβλήματα, γιατί δεν έρχεστε? Γιατί 7 χρόνια κρύβεστε? Γιατί, γιατί? Πάμε λοιπόν τώρα. Αρχίσατε ένα-ένα να παρουσιάζετε κονδύλια, να μας λέτε το πρόγραμμά μας στοιχεί 45, μπορεί να πείτε αύριο 185, τζάμπα είναι. Και μας είπατε, αν γνωρίζουμε, γιατί τάχα εμείς που κυβερνήσαμε 4,5 χρόνια τη χώρα και τη βγάλαμε από το βούρκο των μνημονίων που την είχατε ρίξει εσείς και ρυθμίσαμε το χρέος και μπορούμε και αναπνέουμε σήμερα, δεν ξέρουμε από οικονομικά, μόνο εσείς και οι άριστοι συμβουλοί σας ξέρουν. Κορυφώνεται η πολιτική κόντρα. Να καλησπέρισουμε στο στούντιο τον συνάδελφο Ζήση Πιτσιάβα. Καλησπέρα, Ζήση. Καλησπέρα, Ρίτα, καλησπέρα. Τέτοιες εικόνες όμως δεν θα βλέπουμε συχνά από εδώ και πέρα και μέχρι τις εκλογές. Ναι, είναι μια αντιπαράθεση που έχει γίνει στη Βουλή μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών στην αφορμή το νομοσχέδιο για τις ένοπλες δυνάμεις. Ο κύριος Τσίπρας και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όχι όλοι, ήταν στη Βουλή. Μας δείχνοντας ότι δεν θα απέχει από τις συζητήσεις ή τουλάχιστον από συζητήσεις που μπορεί να φέρουν τους δύο αρχηγούς σε μια κόντρα, θα απέχει όμως από τις ψηφοφορίες, δηλαδή αυτό που είχε ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας προημερών. Αυτό λοιπόν το στυλίτευσε ο κύριος Μητσοτάκης και στο απόσπασμα που βάλαμε, χαρακτηρίζοντας την αξιωματική αντιπολίτευση ως απεργούς. Είπε, οι ψηφοφόροι σας, οι πολίτες, σας ψήφισαν για αντιπροσώπους στην Βουλή, όχι για απεργούς. Ναι. Πήρε μετά τον παλάκι ο κ. Τσίπρας και κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη σε ένα debate. Και βλέπω αυτό συνεχίζεται. Έγινε και χθες στη Θεσσαλονίκη. Μια τηλεμαχία τηλεοπτική, θέλει. Ναι. Λέει την αποφεύγετε 7 χρόνια, αλλά να συγκριθούμε, γιατί κάπου είπε να αποφεύγετε και να μιλήσουμε για το τι έκανε η δική μας κυβέρνηση, τι έχει κάνει η δική σας. Και ο κ. Τσίπρας σηκώθηκε από την πέτρα μου και του είπε: Ελάτε σε μια τηλεοπτική μονομαχία, σας ξανακαλώ. Λέει: 7 χρόνια δεν την έχετε, την αποφεύγετε. Θα γίνει και αυτή, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Φαντάζομαι εννοεί εν ώψη των εκλογών. Ναι, 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 ναι. Αυτό είναι, φαντάζομαι πως εννοούσε. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν θα γίνει, πώς θα γίνει, γιατί στην Ελλάδα λίγο με τα debate έχουμε ζητήματα. Ναι. Πρόσφατα είχε στην Κύπρο, ας πούμε, εκλογές την προηγούμενη εβδομάδα. Είδαμε και εκεί. Τώρα μην πάω παρά Γαλλία, Αμερική κλπ. Άλλα σενάρια είναι αυτά. Οι τηλεοπτικές μονομαχίες. Θα το δούμε και αυτό. Πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κηρύξει επίσημα την δική του προεκλογική εκστρατεία, γιατί το λέω, γιατί ο κ. Τσίπρας το είπε χτες στο Ιβανόφυλλο στη Θεσσαλονίκη, όπου μιλούσε σε μια συγκέντρωση, όπου βρέθηκαν και πολλά στελέχη από την Κοζάνη. Έτσι έχει γίνει μια, ενώ από την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, είχε γίνει και μια κινητοποίηση συγκεκριμένη. Δεν έχω πληροφόρηση, μια που το λέω, αν ο κ. Τσίπρας θα είναι στα κοντά στην περιοχή μας. Θα είναι ο κ. Μητσοτάκης φυσικά από εβδομάδα. Το λέω. Το έχουμε πει τόσες φορές αυτό που εγώ φοβάμαι να το πω πλέον. Το λέω γιατί άρχισε ξανά η κίνηση για το τι ακριβώς θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Τις επόμενες ώρες, ημέρες θα έχουμε περισσότερα
Να πούμε αύριο πολλά στελέχη της Δημοκρατίας από την περιοχή και από την περιοχή μάλλον θα βρεθούν στην Αθήνα για να συμμετέχουν στην κοπή πίτας του οργανωτικού της Δημοκρατίας, μια κομματική γλώσσα, στην οποία όμως θα βρίσκεται εκεί ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει κάποιος να μας φέρει και τίποτα. Να βρει κάποιον από αυτούς που σχεδιάζουν το πρόγραμμα. Όχι, δεν υπάρχουν και άνθρωποι εδώ. Να μας φέρουν κάτι, να ξέρουμε κι εμείς. Εντάξει, ναι, θα το μάθουμε. Δεν θα το μάθουμε το πρόγραμμα, αλλά. Οκ, κάποια πράγματα σχεδιάζονται. Ας πούμε, όπως π.χ. αυτό που είχα πει για το ΔΑΚ, ότι θα γίνει η ομιλία εκεί. Υπάρχουν ενδιασμοί και άλλες προτάσεις. Ναι. Σου είχα πει και τις αίθουσες που ελέγχονταν. Ναι, και η αίθουσα τέχνης, ας πούμε. Νομίζω ότι πηγαίνουμε, αν θα αλλάξει κάτι, θα είναι η αίθουσα τέχνης. Εγώ πάντως, παιδιά. Για κεντρική ομιλία. Ξέρεις τι. Είναι ένας φόβος ο κόσμος. Δηλαδή το ΔΑΚ για να γεμίσει θέλει 1200-1300 άτομα και να την κάνουμε την εικόνα. Για να φαίνονται. Για να κάνουμε την εικόνα έτσι, για κάπως. Έτσι, έτσι. Η αίθουσα τέχνης με 500 καθήμενους και μια 200 όρθιος. Φαίνεται πλήρη. Φαίνεται ότι έχει 5.000 κόσμο, ξέρω εγώ, άμα αρχίσουν οι κάμερες να κουνούνται. Τώρα, άμα είναι αυτά κριτήρια, δεν ξέρω. Δεν πάει καλά είναι. Δουλειά. Προεκλογικά αυτό δεν είναι. Αυτό είναι κριτήριο. Αλλά αν φοβούνται να φωνάξουν 1200 άτομα από τη Δυτική Μακεδονία. Δεν ξέρω. Εντάξει, δεν με επιτρέπετε να πω περισσότερα αυτή τη στιγμή, γιατί είναι και off the record συνομιλίες μεταξύ κομματικών στελεχών και ακούγονται και χοντράδες. Αλλά τέλος πάντων, θα πάω παρακάτω. Θα το δούμε. Ό,τι θέλουν να σκάνουν, εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας και θα καλύψουμε. Θα ενημερώσουμε τον κόσμο που ενδεχομένως θέλει να πάει εκεί πριν να πάει. Τις επόμενες ημέρες αυτά, δεν ξέρω και ίσως και από αύριο. Απλώς το ανέφερα επειδή μιλάμε για τις προεκλογικές περιοδίες των βασικών διεκδικητών της πρώτης θέσης, να το πω, γιατί της κυβέρνησης τώρα, της Πρωθυπουργίας, είναι ένα μακρινό σενάριο. Γιατί άμα ακούσουν τον κύριο Ανδρουλάκη, λέει ότι εγώ μπορεί να πάω σε συνεργασία, αλλά όχι με Πρωθυπουργό, τον Τζίπρα και τον Μητσοτάκη, δεν ξέρω ποιον θέλει. Ναι, εφεύρουμε έναν. Καλά, λέγονται πολλά προεκλογικά, μα πάρα πολλά. Μετά την κάλπη μαζεύεται το πράγμα. Εδώ είμαστε. Κρύο. Πολύ. Σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, και το πρωί κρύο και το βράδυ κρύο. Και ενδιάμεσα δεν είναι να πεις πολύ άνετα. Αλλά όχι, συγγνώμη, σε διακόπτω ρητά. Ναι, αυτό δεν με προλαβαίνει. Δηλαδή, βλέπω εικόνες από το Πήλιο. Πού να κάτε, πιο πάνω το Πήλιο έχει πουθενά. Ενώ εδώ κοντά μας. Πόσο πιο. Βόλο, Θήβα κλπ. Και λες, παιδιά, τι γίνεται. Πραγματικά. Και χιόνι καλό έτσι να το αυτό ζητήσει. Λέω, όχι πασπάλισμα, χιόνι τώρα. Χιόνι. Μα έμεινε ξεροπαγιά εδώ. Ναι. Και φυσικά όλο αυτό δημιουργεί και ένα θέμα στη λειτουργία των σχολείων. Να υπενθυμίσουμε τι γίνεται. Αν και στα site νομίζω έχουν βγει αποφάσεις. Κοζάνη, 9 και 4 έναρξη. Κανονικά στα σχολεία μετά από δύο ημέρες. Ναι, αλλά 9 και 4. Εντάξει. Και στα Γρεβενιά 9 και 4. Mm-hmm. Στο Αυλεβεντό στις 9. Mm-hmm. Μία ώρα αργότερα στο Βόλιο. 9 και 4 και στην Εορδαία. Μισό λεπτό, επειδή λέμε για περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, ο Παναγιώτης Πιλιάτσος με ενημερώνει ότι έχει μια πληροφορία για μία ώρα αργότερα στα Σέρβια. Δεν βλέπω επίσημη ανακοίνωση ακόμα, αλλά μάλλον πάμε για μία ώρα αργότερα και στα Σέρβια. Έτσι, για να κλείσει η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, το λέω. Πάμε παρακάτω. Μία ώρα αργότερα στη Φλόρινα. Mm-hmm. Δύο ώρες αργότερα στις Πρέσπες. Ναι. Μία ώρα αργότερα στο Αμίντεο. Είπαμε 9 και 4 στα Γαγρεβενά, 9 στη Δεσκάτη. Mm-hmm. Και στην Καστοριά 9 και 4 και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Πολύ σωστά. Να το υπενθυμίσουμε αυτό. Παρασκευή. Στον Εστόριο μία ώρα αργότερα και την Πέμπτη. Mm-hmm. Και στις Πρέσπες 2 ώρες αργότερα. Δεν σας έχουμε δώσει μόνο το άρθρο οριστικό. Δεν το έχουμε. Γιατί δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή. Έψαξε εδώ με τις επίσημες ανακοινώσεις. Δεν βλέπω κάτι, δεν ξέρω αν έχει άτομα βγει. Τέλος πάντων. Καλώς. Αυτή είναι η εικόνα για τη λειτουργία των σχολείων αύριο στην Δυτική Μακεδονία. Είναι προφανές ότι το κρύο είναι τσουχτερό. Το πρωί ειδικά είναι. Σαν να ψιλοβελτιώνεται όμως. Σήμερα νομίζω ήταν πιο παγωμένη ημέρα από τη Δευτέρα αυτό. Τέλος πάντων, το πρωί είναι λογικό ότι. Εντάξει, εκείνες τις ώρες που τα παιδιά καλούνται να πάνε στο σχολείο είναι λίγο δύσκολο. Φαντάζομαι και στην Κοζάνη, επειδή η Κοζάνη ήταν δύο μέρες κλειστά, δεν θυμάμαι άλλη η περιοχή να είχε δύο μέρες κλειστά. Κλειστά, όχι. Ναι. Φαντάζομαι ότι έχει γίνει μια προετοιμασία από τους διευθυντές. Γιατί εγώ δικαιολόγησα σε ένα σημείο την απόφαση του Δημάρχου Κοζάνης για τη Δευτέρα. Λόγω Σαββατοκύριακου, κλειστά σχολεία. Ακριβώς. Θα μου πεις παραπέρα στις άλλες περιοχές δεν ήταν ανάλογο. Οκ, εντάξει, πες. Ναι. Φαντάζομαι ότι έχει γίνει μια θέρμανση του σχολείου τέλος πάντων αυτές τις δύο ημέρες για να μην έχουμε θέματα. Παραδείγματος χάρη στην Εορδαία, αύριο ένα σχολείο δεν θα λειτουργήσει. Στους πύργους Εορδαίας. Όπου έχουμε, είναι πρόβλημα στο σύστημα θέρμανσης. Έχει θέρμανση ναι, και δεν θα λειτουργήσει αυτό το σχολείο.
Εντάξει, δεν θα το ξανανοίξουμε τώρα. Είναι τη λογική, κλίμα. Το κλείνουμε τα σχολεία, δεν τα κλείνουμε τα σχολεία. Ναι, όχι, δεν μπορώ να την εσύ είσαι και μητέρα, τη γνωρίζεις πολύ καλύτερα γιατί το συζητάς. Είναι κάποιοι που, τα λέγαμε και χθες με τον Παναγιώτη, που ό,τι και να γίνει, όποια απόφαση. Θα γκρινιάξουν. Άρα, εντάξει, αφήστε τους δημάρχους. Είναι για να παίρνουν τις αποφάσεις και αυτές κρίνονται, αλλά κάποιος πρέπει να πάρει την απόφαση. Και τέλος πάντων υπάρχει και ένα WebEx το οποίο κάπως λειτουργεί, όχι πολύ καλά, αλλά τέλος πάντων κάπως λειτουργεί. Αν και εγώ δεν είμαι υπέρ του να κλείνουμε μια-δυο μέρες στα σχολεία λόγω κρύου ή λόγω χιονιού και να βάζουμε τα παιδιά να κάνουν WebEx, δεν το. Εμείς δεν κάναμε. Τέλος πάντων, ό,τι απόφαση και να ληφθεί, σίγουρα υπάρχει κρίση όπως αυτό. Λοιπόν, σήμερα ξεκίνησε το πρώτο συνέδριο και έκθεση καινοτομίας στη Δυτική Μακεδονία. Στέκομαι ότι ξανά είδαμε το εκθεσιακό κέντρο των Κύλων ανοιχτό. Πολύ σωστή παρατήρηση. Μετά από πάρα πολλά χρόνια. Πώς θα ζήσει? Νομίζω το 17 ή 18. Χρόνια κλειστά. Αν λέω καλά. Πάντως, επειδή ξεκινάς με αυτή την παρατήρηση, να το πω αυτό το πράγμα, ότι ο κύριος Μικλιάγκας, ο πρόεδρος του ΕΒΕ, πήρε το λόγο χωρίς να είναι στο πρόγραμμα. Τον ζήτησε ο άνθρωπος. Καλά και να δεν λογοδοτείται. Δηλαδή, καλός ή κακός είναι οικοδεσπότης. Τον οικοδεσπότη τον καλούμε να πει μια κουβέντα στους χαιρετισμούς. Καλώς υπάρχει... χαιρέτησε. Ναι, λέω, απλά δεν τον είχαν στο πρόγραμμα. Γιατί ήταν μόνο στο λόγο. Ήταν στο πρόγραμμα. Αυτό λέω. Και ανέβηκε στο βήμα ο άνθρωπος, δεν ξόδεψε για πολύ χρόνο, για να πει ότι μιλάμε για καινοτομία. Έτσι. Και αυτή η αίθουσα δεν λειτουργούσε μέχρι προχτές. Και το είδε, ναι. Το φέραμε δανεικό, ναι. Είπε ο άνθρωπος. Δεν είχε ψηφιακά μέσα και τα δανειστήκαμε. Να το δουν εδώ οι φορείς. Εμείς, σαν καινούργια διοίκηση, κάναμε ό,τι κάναμε. Να σου πω ότι στην πρώτη. Δεν κάνανε ό,τι κάνανε, το ξελάσπωσαν. Αυτό λέω. Κάναμε ό,τι κάναμε για να το φτάσουμε εδώ. Που το φτάσαμε και το ξελάσπωσαν. Ευχαρίστησε την περιφέρεια στην προχθεσινή, στη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Εκεί όμως μαθαίνω ότι κάτι δεν άρεσε. Μια αναφορά του κυρίου Περιφερειάρχη. Ότι ξαφνικά ο κ. Περιφερειάρχης αναφέρθηκε και στις προηγούμενες διοικήσεις. Του ΕΒΕ. Ναι. Σε σχέση με το πόσο βοήθησαν να ξαναλειτουργήσει το εκθεσιακό. Ναι. Καθόλου. Αυτό. Ναι. Ενόχλησε πολύ την διοίκηση αυτό και δεν κατάλαβα γιατί έγινε αυτή η αναφορά τον Περιφερειάρχη. Ναι. Νομίζω ένα δίκιο το είχαν στη διοίκηση του ΕΒΕ. Αλλά οκ, δεν έγινε μεγάλο θέμα. Το θέμα, είδα πλάνα, δεν πήγα. Μπορείτε να επισκεφτείτε και αύριο το εκθεσιακό. Είναι διήμερο το συνέδριο. Τρίμερο. Και έτσι είναι. 7 με 9. 7 με 9, συγγνώμη. 7 με 9. Έτσι να ξαναδούμε το εκθεσιακό, να δούμε και πολύ ωραίες εικόνες. Αυτά που είδα, γιατί δεν το επισκέφτηκα. Καινοτομία. Ναι, είναι, λέγεται πρώτη έκθεση και συνέδριο δημιουργίας και καινοτομίας. Τέλος πάντων, εντάξει, καινοτομία είναι κάτι το οποίο το αναζητούμε. Ένα δίκλο θέλω να μου δώσει για να δούμε το βίντεο. Πολύ υδρογόνο. Πολύ υδρογόνο. Ναι, εντάξει. Πολύ υδρογόνο. Δεν θα πω εγώ καλός ή κακός. Ο κύριος Κασαπίδης στην ομιλία τη δική του είπε ότι η μόνη ορατή λύση αυτή τη στιγμή για τη Δυτική Μακεδονία είναι το υδρογόνο. Αν κάποιοι άλλοι που μας κριτικάρουν, και θα πούμε παρακάτω γιατί κάποιοι κριτικάρουν και σκληρά μάλιστα, την ώρα που στα Κύλα υπήρχε ένα κλίμα εορταστικό, να το πω, υπήρχαν ανακοινώσεις, θα τα πούμε παρακάτω, είπε αυτοί που μας κριτικάρουν, ας φέρουν και μια άλλη πρόταση, η οποία είναι και μικρότερη κλίμακα, δεν υπάρχει θέμα, να τη δούμε. Λογικό είναι να υπάρχει λόγος και αντίλογος. Πάμε να δούμε τι συνέβη σήμερα στην πρώτη μέρα που ήταν έτσι ενθουσιώδης, με χαιρετισμούς κτλ. Και θα το σχολιάσουμε. Πρώτη έκθεση και συνέδριο με τίτλο «Η Δυτική Μακεδονία της Δημιουργίας και της Καινοτομίας» ξεκίνησε σήμερα το πρωί. Οι εργασίες του συνεδρίου λαμβάνουν χώρα στο εκθεσιακό κέντρο των Κύλων στην Κοζάνη. Η προοπτική είμαι βέβαιος ότι θα καταφέρουμε να την κάνουμε πράξη όλοι μαζί, ξεκινώντας σήμερα εδώ από την Κοζάνη, από το εκθεσιακό κέντρο, το οποίο και αυτό ανοίγει τις πύλες του μετά από μια δίπονη προσπάθεια, είναι αλήθεια, 3-4 ετών ως νέα περιφερειακή αρχή, μαζί με τη διοίκηση του επιμελητηρίου και τη σημερινή και την προηγούμενη, καταφέραμε να το βάλουμε σε λειτουργία, σηματοδοτώντας ότι τέτοια κέντρα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, αλλά θέλουμε να τα αναβαθμίσουμε και ως προς την καινοτομία και ως προς την έρευνα, να αποτελέσουν βάσεις της ανάπτυξης και αυτής της προοπτικής περιφερειάς μας. Καλωσορίζω λοιπόν όλους όσους συμμετέχετε στην πρώτη ημέρα του συνεδρίου της καινοτομίας της Δυτικής Μακεδονίας και είμαι βέβαιος ότι στο τέλος του συνεδρίου, στο τριήμερο του συνεδρίου, θα κάνουμε έναν πλούσιο και λαμπρό απολογισμό. Περιέχει υψηλούς συμβολισμούς. Και ο συμβολισμός αυτός είναι ότι μια περιοχή που μέχρι χθες ήταν γνωστή για μία κυρίαρχη δραστηριότητα σε αυτόν τον τόπο, σήμερα αναλαμβάνει, παίρνει την πρωτοβουλία, μπαίνει σε μία διαδικασία
αναδιάταξης, αναδιοργάνωσης, εξυγχρονισμού και μετάβασης σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Η μικρή λοιπόν Μαρία δεν πρέπει αύριο να ξέρει τη λέξη μονοκαλλιέργεια. Η μικρή Μαρία δεν πρέπει να βλέπει τους ορίζοντες, τους επιστημονικούς, τους ερευνητικούς, τις ανησυχίες της σε άλλους τόπους. Η μικρή Μαρία δεν πρέπει να βλέπει το εργασιακό, το επαγγελματικό, το επιχειρηματικό μέλλον της, το οικογενειακό της μέλλον σε κάποια άλλη περιοχή, εκτός αν το κάνει από επιλογή. Το αναφέρουμε και το λέμε, είναι η βιώσιμη, η ανταγωνιστική ανάπτυξη για τα επόμενα χρόνια. Αυτό πώς μπορεί να γίνει πράξη? Μπορεί να γίνει πράξη μόνο με ενέργειες που δίνουν προστιθέμενη αξία σε ό,τι σχεδιάζουμε και σε ό,τι κάνουμε. Άρα τι απαιτείται? Απαιτείται διαφοροποίηση και ένταξη νέων μέσων παραγωγής στην παραγωγική διαδικασία, στην παροχή των υπηρεσιών. Επομένως, συνηθίζω και λέω ότι αυτό που στα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ σημαντικό είναι αυτό που δεν το καταλαβαίνουμε με την πρώτη φορά, αυτό που απαιτεί συνεργασίες και αυτό που δεν είναι υποχρεωτικά υποδομές. Με την έννοια αυτή, η καινοτομία και η διαφοροποίηση των μέσων παραγωγής είναι κάτι πολύ σημαντικό. Καλύπτει αυτές τις τρεις προϋποθέσεις και απαιτεί κυρίως συνεργασία. Απαιτεί δικτυώσεις, απαιτεί δράσεις εξωστρέφειας και τελικά δράσεις που το ένα συν ένα δεν είναι μόνο δύο, αλλά είναι κάτι περισσότερο. Κατάληξη γιατί προηγήθηκαν και άλλες ημερίδες σε πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας και αφύπνισης γιατί μέχρι σήμερα οι δείκτες καινοτομίας στην περιφέρειά μας ήταν σχετικά χαμηλοί. Όμως κάτι αλλάζει με φόντο τα άφθονα πλέον χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και την αδύρυτη ανάγκη για αλλαγή του οικονομικού μοντέλου της περιοχής μας. Και στο πλαίσιο αυτό, την προσπάθεια αλλαγής, το Πανεπιστήμιο έχει αναλάβει το ρόλο που του αναλογεί. Με χμή του δόρατος την Πολυτεχνική, την Οικονομική, Διοικονική Σχολή, έχει απογειωθεί το ερευνητικό αποτύπωμα. Ο κύριος Δήμας, όταν μας επισκέφθηκε, μίλησε για διαστημική άνοδο σε αυτό το τομέα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Πράγματι, έχουμε ιδρύσει τις πρώτες spin-off, τους τεχνοβλαστούς, που εκμεταλλεύονται την έρευνα και τη γνώση που παράγεται μέσα στο Πανεπιστήμιο και βεβαίως συμμετέχουμε ενεργά στα εμβληματικά έργα στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης, όπως είναι το τεχνολογικό πάρκο στη ζώνη καινοτομίας. Η κατάσταση αυτή παρουσιάζει ένα πολύ μεγάλο κοντράστ. Το κοντράστ είναι ότι σήμερα που μιλάμε για καινοτομία, μέχρι χτες η κατάσταση αυτή ήταν κλειστή. Σήμερα η κατάσταση αυτή καίει πετρέλαιο και εμείς μιλάμε για μετάβαση. Η εγκατάσταση αυτή δεν έχει ψηφιακά μέσα και δανείστηκε σήμερα για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Η εγκατάσταση αυτή όμως έχει κάτι μοναδικό. Είναι η κόπη όλης της επιμελητριακής κοινότητας όλα αυτά τα χρόνια και σηματοδοτεί έναν κόμβο του επιχειρήν. Μια υποδομή η οποία και κλειστή μιλούσε. Το ότι φιλοξενεί σήμερα αυτή τη συγκεκριμένη εκδήλωση δείχνει τη δυναμική της και τη δυνατότητά της. Χαίρομαι ιδιαίτερα ως Διευθύνων Σύμβουλος της Hydrogen Europe. Μας κάνει ιδιαίτερα περήφανος που το έργο μας στις Βρυξέλλες αποφέρει καρπούς για ολόκληρη την Ευρώπη. Τότε παλέψαμε σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι τα έργα IPSAI, δηλαδή τα σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, αναγνωρίστηκαν επίσης για το υδρογόνο. Δεν ήταν φυσιολογικό στην αρχή. Με χαρά βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο έργο αυτού του είδους θα υλοποιηθεί εδώ στη Δυτική Μακεδονία. 800 εκατομμύρια ευρώ. Είναι το μεγαλύτερο από όλα τα έργα σε όλη την Ευρώπη. Όλα μαζί είναι 10,6 δις και το μεγαλύτερο μοναδικό έργο είναι εδώ. Συγχαρητήρια στη Δυτική Μακεδονία. Θα ήθελα όμως να τονίσω και τον εξέχοντα ρόλο του Περιφερειάρχη. Χωρίς την αποφασιστικότητά του, χωρίς την αντισόπιτη θέληση του να πάρει τη μεταμόρφωση της δικής του περιοχής στα χέρια του,
ενάντια στην αντίσταση κάποιων, όχι μόνο τοπικά αλλά και στην Αθήνα, έχει να κάνει και με θάρρος. Για μένα λοιπόν είναι ένας από τους ιδιαίτερους ήρωες του Υδρογόνου, γι' αυτό θα ήθελα να το αφιερώσω ένα από τα ιδιαίτερα βιβλία που το έχω δώσει ήδη στις Βρυξέλλες όταν ήσουνα. Το βιβλίο αυτό λέγεται «Ήρωες του Υδρογόνου», γιατί η κάθε μετάβαση είναι όραμα, αλλά φτιάχνεται από ανθρώπους. Μάλιστα. Αυτά στην πρώτη μέρα. Όχι και κι άλλα. Έχεις τα περίπτερα τώρα, παιδιά. Είχε κόσμο. Είχε, στις καρέκλες, ναι. Είχε. Τα περίπτερα πώς είναι? Δεν μη. Της Advent ξεχωρίζει λίγο, που είναι η εταιρεία του κ. Γρηγορίου, η οποία έχει πάρει το Green Hippo, τη μεγάλη επένδυση, την οποία περιμένουμε να δούμε τι την κάνει. Δεν μας έχει πει ο κ. Γρηγορίου. Βέβαια, έχει κάποια θέματα γραφειοκρατικά, τα ανέφερε και χθες και προχθές και σήμερα. Ρωτήσαμε εμείς επίμονα χθες στην συνέντευξη τύπου αν έχει αποφασίσει το χώρο. Φαίνεται ότι τον έχει αποφασίσει, αλλά δεν το λέει. Εντάξει. Δικαίωμά του. Ναι, δικαίωμά του θα πω. Ναι, είναι μια. Είναι αυτά, όταν έχει μια τεράστια επένδυση. Οπότε θα κρατήσει και τα χαρτιά σου κλειστά. Ναι. Και βεβαίως να πιέσει και λίγο την κρατική μηχανή να προχωρήσει. Γιατί δηλώνοντας έτοιμος για κάτι καινοτόμο που θα δώσει 650 θέσεις εργασίας σε 6 χρόνια, μας είπε σήμερα. Είναι κάτι. Είναι κάτι. Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Προφανώς. Πολύ σημαντικό. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι αυτές οι περιπτώσεις πρέπει να σμπρώχνονται από την κρατική μηχανή. Ειδικά στη Δυτική Μακεδονία που αλλάζει παραγωγικό μοντέλο και δεν ξέρω εγώ τι. Γιατί μεθαύριο θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό πράγματα, φαντάζομαι. Ναι, ότι το έχουν αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο και δεν έφτασε η είδηση στην Κοζάνη. Στον τομέα των επενδύσεων, αλλά όταν. Πρέπει να φτάσει και η είδηση. Πολυσύργεια. Ναι. Ο κ. Κατζημαρκάκης, που είδαμε τελευταίως, είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Hydrogen Europe. Mm-hmm. Παρουσίασε και αυτό το υδρογονοκίνητο αυτοκίνητο, mm-hmm. το οποίο κοβόλται στην περιοχή από χθες. Μην τελειώσει το υδρογόνο, γιατί δεν έχουμε να το βάλουμε, να ξέρεις. Δεν έχουμε άλλο να βάλουμε, δεν φέραμε μπετονάκι μαζί. Το βίντεο μπορούμε. Μπετονάκι, καλό, Πώς θα γίνει, άμα τελειώσει, πώς θα φτάσει. Πώς ήρθε. Θα σου πω γιατί το ρωτήσαμε γι' αυτό. Το αυτοκίνητο αυτό δεν ήρθε προφανώς ο δικός, γιατί η αυτονομία του είναι 600 χιλιόμετρα και δεν υπάρχουν υδρογονάδικα στα Βαλκάνια και στην περιοχή προφανώς και στην Ελλάδα. Ναι. Έτσι. Ο κ. Χατζημαρκάκης κυκλοφορεί με αυτό στο Βέλγιο, στη Γερμανία, δεν ξέρω πού κυκλοφορεί. Βόλτας με τον Περιφερειάρχη, ωραία. Ναι, γιατί το έφερε εδώ να το κάνουμε μια βόλτα, να δείξουμε ότι υπάρχει αυτή η ένταση. Ο κ. Περιφερειάρχης από χθες είναι πολύ χαρούμενος για αυτή την ιστορία. Λογικό. Το παρεπόμενο. Για το υδρογονοκίνητο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω κατά πόσο και πότε θα μπορούμε να το δούμε στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ιστορία υδρογόνου προχωράει σε επίπεδο αποφάσεων ότι ναι, πιθανόν θα είναι το καύσιμο του μέλλοντος. Παίρνονται αποφάσεις του στυλ ότι θα πρέπει όλες οι χώρες σιγά σιγά να υποχρεώσουν να υπάρχουν σταθμοί υδρογονάδικα, να τα πω έτσι πολύ απλά, πολύ στην απλή γλώσσα. Θα δούμε κατά πόσο πότε θα εφαρμοστεί ακριβώς αυτή η οδηγία και να δούμε αν θα έχουμε και σύντομα υδρογονοκίνητα αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Έτσι, περίπου 5.000, αν θυμάμαι καλά, είναι σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Χατζημαρκάκης μας είπε τώρα και μας έδειχνε κάποια πράγματα, πόσο κοστίζει, δεν ξέρω, ναι, να το δούμε. Ας το δούμε. Εδώ βλέπουμε τη μηχανή, το μοτέρ του αυτοκίνητου του με υδρογόνο. Η κυψέλη αυτή που κινεί το αυτοκίνητο είναι από κάτω. Εδώ πάνω είναι να κρυώνουμε το σύστημα, να το κάνουμε πιο ψυχρό, ψύχρα δηλαδή, μια μικρή μπαταρία. Βλέπετε ότι χρησιμοποιώ το αυτοκίνητο τώρα και 4 χρόνια, είναι καθημερινής χρήσης. Και να σας δείξω μετά που μπαίνει το υδρογόνο. Το υδρογόνο βέβαια εδώ με φίλτρα ενώνεται με το οξυγόνο που έρχεται από τον αέρα. 7 φίλτρα έχουμε για να είναι καθαρός ο αέρας, καθαρό το οξυγόνο. Παντρεύεται με το υδρογόνο στη κυψέλη. Όταν παντρεύεται, φτιάχνεται ρεύμα το οποίο πάει κάτω στο μοτέρ το ηλεκτρικό και έχουμε ηλεκτροκίνηση. Και το νερό που παράγεται που πάει? Το νερό βγαίνει πίσω ως ατμός και μπαίνει στην ατμόσφαιρα ως νερό. Ανακύκλωση νερού. Πόσο κοστίζει, κύριε Χατζημαρκάκη, ένα τέτοιο? Αυτό το αυτοκίνητο στη Γερμανία που το πήρα, 52.000 ευρώ. Όπως ένα κανονικό SUV, έτσι, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Άμα πάτε να βρείτε ένα
ηλεκτρικό αυτοκίνητο τέτοιου μεγέθους, τα διπλά θα πληρώσετε. Το Tesla είναι σχεδόν το διπλό, 125. Κανονικά έχουν τώρα πουληθεί από αυτό το Hyundai Nexo 10.000 σε όλο τον κόσμο. Πιο πολύ στην Καλιφόρνια, στην Κορέα και στην Ιαπωνία. Στην Ευρώπη περίπου 1.000 τέτοια κυκλοφορούν. Και περιμένουμε να είναι οι Ευρωπαίοι λίγο πιο γρήγοροι. Ενώ οι άλλες χώρες προχωράνε πάρα πολύ, είπαμε Κορέα, Ιαπωνία και Καλιφόρνια. Και θα φτιάξουμε το πρώτο πιλωτικό εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Είμαστε υπέρ, αναφανδόν υπέρ. Μακάρι να ξεκινήσει η παραγωγή, να δούμε αυτοκίνητα να κινούνται στην Ελλάδα, στην περιοχή μας. Φυσικά είμαστε υπέρ, έτσι. Να μπορούμε να τα αγοράσουμε κιόλας. Γιατί θα είναι ακριβά. Αυτό που μας έδειξε ο κ. Χατζημαρκάκης έκανε 50.000 ευρώ, ξέρω. Για τους κοινούς θνητούς τώρα αυτό. Μάλιστα. Θα μου πεις από την άλλη ότι... Αλλά έχεις, ναι, μία άνεση στην κίνηση από εκεί πέρα ξενιάζεις. Από ό,τι είπε με κάποιες αριθμητικές που έκαναν, βάσει πόσα χιλιόμετρα είναι κλπ. Με 20-25 ευρώ πας Αθήνα. Πάσε. Όλα τα μετράς, αν μπορείς να δώσεις τα 5.000. Φαντάζομαι, ξέρετε πόσο πάει ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο στην Αθήνα τώρα. Με αυτές τις τιμές. Λοιπόν, την ίδια ώρα, δεν ξέρω αν το έκανε. Επί τούτου η κυρία Ζεμπλιάδου. Εύστοχο ήταν πάντως. Ναι, το timing. Το timing ήταν απολύτως εύστοχο. Διότι η Ζεμπλιάδου έκανε μια ανακοίνωση. Βεβαίως η ιστορία με τη διαφήμιση του υδρογονοκίνητου αυτοκίνητου έχει ξεκινήσει από χθες. Το μεσημεράκι, απόγευμα. Όταν ήρθε στην. Πάνω στην. Στην της ΠΕ. Ναι, ακριβώς. Και από τότε το έχουν φωτογραφίσει όλοι με πρώτον τον κύριο Κασαπίδη και όλη την περιφερειακή αρχή. Που δεν ξέρω, με το είχαν και βόλτες όλοι. Έτσι. Του φάγανε ό,τι είχε. Ενώ σε καύσιμο. Το αυτοκίνητο είχε έρθει με φορτηγό. Έτσι. Το φορτώσει σε φορτηγό, δεν γίνονταν αλλιώς. Θα παραμείνει εδώ καμία εβδομάδα. Μάθαμε από το συνεργάτη του κ. Χατζημαρκάκη ότι ζητήθηκε. Από τον κύριο Κασαπίδη, τον Περιφερειάρχη, να παραμείνει εδώ και την επόμενη εβδομάδα που θα είναι εδώ ο Πρωθυπουργός. Και να το δείξουμε, δεν είναι δικό μας. Πώς? Να το δείξουμε στον Πρωθυπουργό, αφού δεν είναι δικό μας. Λέω, να δείξουμε κάτι που ήρθε δανεικό. Ναι, παιδί μου. Ότι η Δυτική Μακεδονία έχει. Μα δεν έχει. Όχι. Κάτσε, περίμενε. Δεν θα παράγουμε για αυτοκίνητα υδρογόνο. Τώρα, γρήγορα. Το υδρογόνο θέλουμε να παράγουμε εμείς. Ναι. Λέω ότι να δείξουμε τη στροφή που επιδιώκει να κάνει την Δυτική Μακεδονία σε αυτές τις νέες πράσινες τεχνολογίες. Ναι, αλλά ήταν κότο αυτοκίνητο, εσύ. Εσύ την έγραψες την ανακοίνωση, κυρία Ζεμπλιάδου. Όχι, πολύ μακριά από μένα. Όχι, λέω, το λέω για να κάνω πάσα, προφανώς, έτσι. Ναι, επειδή το ίδιο σκεφτήκαμε, μάλλον. Ναι, η κυρία Ζεμπλιάδου, λοιπόν, εκείνη την ώρα έγραψε μία ανακοίνωση ότι το διπορικό της αποτυχίας στη Δυτική Μακεδονία ξεκίνησε το 2020 με ένα δράκο, το λευκό δράκο. Και 18.000 θέσεις εργασίας. Και κατέληξε το 2023 σε βόλτα με δανεικό αυτοκίνητο. Προφανώς το δανεικό αυτοκίνητο έχει να κάνει ότι είναι ένα αυτοκίνητο του κ. Χατζημαρκάκη, το έφερε να μας το δείξει, εντάξει, και κάποιοι το κάνουν βόλτες, κάποιοι τη φωτογραφίζονται. Λογικό ήταν και αυτό. Κάποιοι ίσως έχουν υπερβάλει κιόλας, θα έλεγα. Φτάνει. Είναι η χαρά των αντρών στα καινούργια αυτοκίνητα. Πώς. Η χαρά των αντρών με τα καινούργια αυτοκίνητα. Και όμως, όχι μόνο των αντρών. Α, το φωτογράφησαν και γυναίκες. Φυσικά, εννοείται. Δεν έχει γυναίκες συνεργάτες ο κ. Περιφερειάρχης. Έχει. Εκεί στοχεύει η κυρία Ζεμπλιάδου, αυτό εννοώ τώρα. Έτσι. Ο λευκός δράκος κλπ. Λέει εδώ η κυρία Ζεμπλιάδου, κάνει μια αναδρομή στα όσα έλεγε ο Περιφερειάρχης. Δεν χαιρόμαστε για αυτό το διπορικό αποτυχίας του Περιφερειάρχη. Λυπούμαστε όμως γιατί προσπάθησε με τα παραμύθια του λευκού δράκου να συγκαλύψει την παντελή επίληψη σχεδίου για την καταστροφική βίαιη και πρόχειρη μετάβαση που ζούμε με βαριές επιπτώσεις. Στη ζωή μας. Αδυνατούμε να κατανοήσουμε τους πανηγυρισμούς του με νέο τίτλο αυτή τη φορά. Πρώτη φορά αυτοκίνητο υδρογόνου στους ελληνικούς δρόμους. Ας μας κάνει τη χάρη αυτή τη βόλτα με το δανεικό αυτοκίνητο που ίσως και να πληρώσαμε και μεταφορικά για να το φέρουμε. Τι θα, δεν ξέρω. Οικονομική επιτροπή. Να μην το βαφτίζει και καινοτομία. Θα μείνω λίγο σε αυτό που ίσως το πληρώσαμε και μεταφορικά για να το φέρουμε. Εγώ από την ώρα που έμαθα ότι. Έχει φορτωθεί σε ένα φορτηγό για να έρθει εδώ πέρα αυτό το αυτοκίνητο. Και έχοντας στο μυαλό μου αυτή την τελευταία φράση της κυρίας Ζεμπλιάδου, γιατί είχε έρθει νωρίτερα η ανακοίνωση, άρχισα να προβληματίζουμε. Μην δούμε κανένα κονδύλι τέτοιο και αρχίσει καμιά πολιτική κόντρα. Να μην αρχίσει καμιά τέτοια κόντρα σε τέτοιο επίπεδο. Δεν ξέρω αν είναι τυχαία η αναφορά της κυρίας Ζεμπλιάδου
ή αν ξέρει κάτι συγκεκριμένο, το οποίο θα το ανακαλύψουμε. Εντάξει, αυτά δεν κρύβονται. Δεν περάσει από οικονομικά. Αυτό λέω, αυτό λέω. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το bullying που διαχρονικά έχει φάει ο Γιώργος Κασαπίδης για το υδροχόνο είναι γνωστό και. Επειδή ήμουν από τους δημοσιογράφους που ήμουν παρόν όταν ανέφερε ο κ. Κασαπίδης αυτή την ιστορία το 2019. Μπροστά στην κυρία Μαρία Σπυράκη. Και τον κύριο Φάμελο. Και πολλούς άλλους. Έτσι, πόσο έχει λιδωρηθεί αυτή η ιδέα. Έτσι. Και σήμερα ο κύριος Περιφερειάρχης, βλέποντας τις εξελίξεις στην Ευρώπη, γιατί στη Δυτική Μακεδονία, εντάξει, θα δούμε τις εξελίξεις. Το πόσο. Γιατί τότε του έλεγαν, Γιώργο, τι είναι αυτά που λες, πρόσεχε. Για οι άσπρος ναι, δράκος και μαύρος δράκος. Του λέει η κυρία Σπυράκη, ας πούμε, Γιώργο, πρόσεχε στην Ευρώπη, ακόμα δεν υπάρχουν αυτά. Δεν... Mm-hmm. Και όπως λίγους μήνες αργότερα, ακόμα και η κυρία Σπυράκη. Ζήτησε συγγνώμη. Διαφήμιζε, ναι, διαφήμιζε την ιστορία του υδρογόνου. Γιατί αυτά ψήφισε στο Ευρωκοινοβούλιο, αυτά υπόγραφε η κυρία Φόντερ Λάιν ως νέα Ευρωπαία, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κλπ. Okay, ναι, σε ένα επίπεδο έχει προχωρήσει η ιστορία του υδρογόνου. Τώρα για το τι θα γίνει στη Δυτική Μακεδονία, πότε θα γίνει, πότε αυτό θα κάνει θέση εργασίας, γιατί έχουμε ρωτήσει εμείς πολλές φορές τον Περιφερειάρχη αν είναι μέρος της λύσης το υδρογόνο. Παλιά έλεγε είναι μέρος της λύσης για τη μετάβαση. Πλέον το λέει ότι είναι η λύση. Είναι η... Εξ αρχής νομίζω έλεγε ότι είναι η λύση όχι μόνο για τη Δυτική Μακεδονία και για τη χώρα μας ολόκληρη. Το έχει πει γι' αυτό. Okay. Θα κρυθούν όλα αυτά. Επειδή με ρωτάει κάποιος εδώ, αν η κυρία Ζιμπλιάδου ήταν σήμερα εκεί για να ρωτήσει, να μάθει κλπ. Δεν την είδα. Στο συνεδρίο. Ναι, δεν την είδα. Δεν ξέρω αν έχει πάει μετά. Έχω φύγει μετά τις 2, εγώ 2.30. Δεν την είδα, εντάξει, δεν ξέρω. Πάμε στο άλλο το μέτωπο των αγροτών. Κλείνουν δρόμο. Εντάξει, ναι, τώρα άμα με ακούει ένα άνθρωπο του Παναγιώτη Μπλιάτσου θα πει υπάρχει συμβολικό κλείσιμο δρόμου. Το λέω επειδή έτσι το αναφέρω. Θα κλείσει για κάποια ώρα. Μάλλον έτσι. Με την ώρα δηλαδή που θα ξεκινήσουν να συγκεντρωθούν για να κάνουν τη μηχανοκίνητη πορεία προς το Δημαρχείο της Ιορδαίας. Mm-hmm. Είναι στον μπλόκο του Φιλότα. Τον μπλόκο του Φιλότα είναι αυτό που υπάρχει αυτές τις ημέρες. Αποφάσισαν ακόμα. Κρύο, οι άνθρωποι, ναι, είναι αρκετές μέρες έτσι. Αποφάσισαν να γίνει αυτή η κινητοποίηση ώστε να. Προφανώς για να υπάρξει και μια δημοσιοποίηση ακόμα περισσότερο των προβλημάτων τους και των, θεμάτων, των αιτημάτων τους. Το αίτημα με το ψήφισμα θα παραδοθεί στο Δημαρχείο Ιορδαίας, τώρα στο Δήμαρχο, δεν ξέρω σε ποιον. Θα μου πεις ευθύνεται ο Δήμαρχος, θα το λύσει. Εντάξει, είναι ενδεικτικό, όπως λέει πολύ σωστά η Ρίτα. Οφείλει και ο Δήμαρχος, όχι Δήμαρχος, τώρα μιλάμε προφανώς για τον Δήμαρχο Ιορδαίας, να το μεταφέρει αρμοδίως εκεί που πρέπει. Φαντάζομαι οι αγρότες. Το έχουν επιδώσει. Προχτές το έδωσαν στον κύριο Κικίλια. Υπουργός τουρισμού είναι ο κύριος Κικίλιας, αλλά είναι υπουργός της κυβέρνησης, έτσι. Θα το δούμε και αυτό πώς θα πάει αύριο με τη συμμετοχή. Θα έχει μια σημασία. Όσοι κινηθείτε μετά τις 10.30-11 στους δρόμους της Πτολεμαίδας, λίγο το νου σας. Έκοψε χθες πίτα η ενότητα. Mm-hmm. Τηλέφωνα πολλά, πήραν, έδωσαν. Ήτανε μεγάλη κινητοποίηση από την πλευρά των στελεχών της ενότητας. Ήτανε. Μάλλον τους βγήκε, γιατί είχε κόσμο. Η εικόνα δεν πήγα. Είδα την εικόνα όμως στο βίντεο, θα τη δείτε κι εσείς. Κόσμο είχε. Και ήτανε και ναι. Λίγο πιο αμερικάνικη προσέγγιση. Όρθιος, με μικρόφωνο ασύρματο, δήμαρχος, με προτζέκτορ πίσω, με νερό στο χέρι. Χωρίς κείμενο. Φαντάζομαι πως είχε ένα πλαίσιο, γιατί από πλαίσιο είχε και ένα προτζέκτορα που έλεγε πράγματα, δεν είχε που κείμενο, έγραφε. Δεν είχε κείμενο, ναι. Θα μίλησε θα από καρδιάς. Εντάξει, στην πρώτη σειρά, στην πρώτη σειρά, να υπενθυμίσουμε ότι ήταν και ο κ. Κουπλόπουλος και ο κ. Λατής, ο κ. Παναγιώτης Αποστολίδης, ήταν και παλιά στελέχη, δηλαδή της Κοζανίτικης Ενότητας. Να δούμε πρώτα βίντεο και να επιστρέψουμε. Την πίτα της έκοψε χθες η Δημοτική Παράταξη Ενότητα Κοζάνης με επικεφαλής τον Λάζαρο Μαλούτα. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στη Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μου και βρισκόμαστε εδώ για να κόψουμε την πίτα της ενότητας για το 2023. Δύο χρόνια πανδημία μας απομάκρυναν κάπως, αλλά φέτος μας δίνει την ευκαιρία να βρεθούμε ξανά όλοι μαζί και να πούμε κάποια πράγματα που αφορούν την πορεία του Δήμου, την πορεία της αυτοδιοίκησης. Θέλω να χαιρετήσω ιδιαίτερα τα μέλη της ενότητας, τα παλιότερα μέλη, τα παλιά μέλη της ενότητας, μαζί με τους οποίους διανύσαμε μια πορεία πολλών ετών, δεκαετιών,
κάποιοι άλλαξαν δρόμους. Εμείς μια ομάδα συνεχίζουμε και προσπαθούμε από το μετερί της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Ξεκινάω ευχόμενος καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά στον τόπο μας, καλή χρονιά ατομική, οικογενειακή, ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Να είμαστε γεροί, να είμαστε δυνατοί, να αγωνιζόμαστε για το καλό του τόπου μας, για το καλό το ατομικό και το οικογενειακό μας. Φίλες και φίλοι, η αυτοδιοικητική περίοδος που διανύουμε, το 2019 και μετά, χαρακτηρίστηκε από τέσσερα σημεία ιδιαίτερα. Το πρώτο ήταν το ότι ήταν... Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ, δεν διάβασα και την ιστορία της αυτοδιοίκησης, να το πω, έχω και κάποιους παλιότερους εδώ. Αν ποτέ η αυτοδιοίκηση έγιναν εκλογές με απλή αναλογική. Λοιπόν, είχαμε τις πρώτες εκλογές με απλή αναλογική, με ό,τι δυσκολίες συνεπάγεται αυτή η ιστορία. Το ζούμε τώρα όλοι μας, που πάμε να γίνουν εθνικές εκλογές με απλή αναλογική και μήνες πριν έχει ανοίξει η συζήτηση τι θα γίνει με τις συνεργασίες και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν που κάναμε εμείς στο Δήμο Κοζάνης από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την ευθύνη διακυβέρνησης των υποθέσεων του Δήμου, δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου του 2019, ήταν να κάνουμε συνεργασία, να κάνουμε το αυτονόητο. Γιατί ένας Δήμος τόσο μεγάλος, με τόσο σημαντικά προβλήματα, δεν μπορούσε να διοικηθεί με άλλον τρόπο. Και βέβαια, εδώ δεν είναι άγνωστη συνεργασία στον τόπο μας. Θυμίζω το 89-90 που είχαμε τελείως ασύμβατες, να το πω, συνεργασίες που αν τις συζητούσαμε μερικά χρόνια πριν θα μας φαίνονταν αδιανόητα. Λοιπόν, είχε κόσμο. Πολύ. Νομίζω ότι και εγώ είδα τα πρώτα βίντεο και τις φωτογραφίες που μας έστειλε η Δέσποινα Ιμπρεσίδη όταν ήμασταν χθες στο δελτίο του Παναγιώτη. Μετά πέρασα από εκεί, έκανα μία γύρα γρήγορη μέσα στο χώρο. Είναι λίγο την ανθρωπογεωγραφία, πες μας. Είναι αλήθεια ότι δεν πρόσεξα όλα τα πρόσωπα. Προφανώς. Ότι, εντάξει, επειδή τον χώρο αυτόν τον γνωρίζω καλά, γνωρίζω και παλιούς ανθρώπους που ήταν εκεί, νομίζω ότι το στίγμα δόθηκε αρκετά και η ενότητα έδειξε μία ενότητα. Να το νέα πω έτσι. Πρόσωπα, ιδέες. Νέα πρόσωπα, αυτό είναι ένα ερωτηματικό για πολλούς. Τώρα το νέο πρόσωπο, αν ήταν στην αίθουσα, λες ή αν είναι. Νομίζω ότι τα νέα πρόσωπα, αν ήταν στην αίθουσα, θα το εξετάσει η ίδια ενότητα, τα ξέρει καλύτερα αυτά. Το θέμα για την ενότητα είναι αν θα υπάρχουν νέα πρόσωπα στο ψηφοδέλτιο του κ. Μαλούτα, το οποίο είναι δεδομένο πλέον, δεν ξέρω. Αν κάποιοι το αφιζητούν ακόμα, κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου και δεν βλέπουν το channel προφανώς. Ή δεν θέλουν να ακούνε αυτά που λέει το Top Channel. Τέλος πάντων, ο κ. Μαλούτας φυσικά χτες δεν μίλησε για εκλογές. Έκανε μια αναφορά του στυλ ότι είμαστε εδώ με εμπειρία, γνώση και για το μέλλον, προφανώς στέλνει το μήνυμα, αλλά αυτά θα τα πούμε σε άλλο χώρο και σε άλλο χρόνο τους επόμενους μήνες. Είναι αυτό που έχει πει πολλές φορές για το πότε θα ανακοινώσει την κάθοδο του στις επόμενες εκλογές. Τώρα, σε τι αναφέρθηκε ο κ. Μαλούτας? Όχι, δεν μας νοιάζει αυτό. Συγγνώμη. Όποιος ήταν εκεί το είδε. Πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα. Στην πανδημία, στην απλή αναλογική, στην απολυντοποίηση, στη ΣΑΠΕ, την ιστορία της ΣΑΠΕ, τον ΑΠΕ την στήριξε αρκετά και είπε ότι θα φέρνει 1,5 εκατομμύριο ευρώ στα ταμεία του Δήμου όταν ολοκληρωθούν όλα τα έργα. Και στο νέο νοσοκομείο που επιμένει, στην Πολεοδομική Ενότητα 5, στο ΣΔΙΤ κλπ. Το κλείνω αυτό. Ήταν μια ομιλία έτσι. Πιο γενική θα το έλεγα. Όχι απολογισμός. Το είπε ο κ. Μαλούτης, γι' αυτό το λέω έτσι. Είπε: δεν είναι απολογισμός, θα τον κάνουμε τον απολογισμό και στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε άλλη εκδήλωση. Και μάλιστα υπήρξαν αναφορές, επειδή τώρα θα σου συνδέσω με αυτό που θες να πεις, γιατί ξέρω που θες να το πας και σωστά θες να το πας εκεί, ότι υπήρχαν αναφορές τις οποίες τις έκανε ορθώς ο κ. Μαλούτας και στοχευμένα νομίζω. Για την πορεία της ενότητας στα 30-33 χρόνια πόσα είναι, στα πράγματα, στα δημοτικά πράγματα. Δεν ονόμασε τον Μπάρι, τον Κουκουλόπουλο τώρα, που ήταν στην πρώτη σειρά. Άμα θες να με ρωτήσεις αυτό. Όχι, δεν ήθελα να σε ρωτήσω αυτό, αλλά καλώς μου το λέω. Δεν ακούει. Εδώ είναι ο κ. Αποστολίδης που έχει κερδίσει το φλουρί. Ναι, το δείξαμε και στο φλουρί. Θυμίζω ότι ο κ. Αποστολίδης υπήρξε μέλος της
παράταξης. Βέβαια, και αντιθέματος. Εδώ λοιπόν είναι μια φωτογραφία η οποία. Συγγνώμη, κύριε Αθανασιάδη. Ναι, έχει παρελθόν. Η τριάδα που βλέπετε εδώ, θα αφήσω λίγο τον κύριο Φλόρο, τον αγαπητό πρόεδρο. Αθανασιάδης, Βλατής καθήμενος και Κουκουλόπουλος χαμογελαστός, είναι η τριάδα των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ του 2009. Όπου όντως. Ναι, γι' αυτό έτσι την άφησα αυτή τη φωτογραφία. Έχει τη σημασία της. Στην τελευταία νίκη ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές. Εδώ. Πώς? Μίλησαν. Όχι. Μόνο ο κ. Μαρούτσο θα έχει μιλήσει. Όχι, δεν κατάλαβες. Αν μίλησαν μεταξύ τους, ρωτάω. Ναι, εδώ τώρα, κοίταξε, εγώ βλέπω μια φωτογραφία. Είναι πιο νωρίς από ό,τι έχω πάει εγώ. Προφανώς ένα για το είπαν. Ξέρω πότε μίλησαν. Πότε μίλησαν. Όταν έγινε η πρόσκληση στον κ. Κουκουλόπουλο. Το πήρε τηλέφωνο. Την οποία την έχει κάνει προσωπικά ο κ. Μαρούτσο, από ό,τι έχω μάθει από συνεργάτες του. Το πήρε τηλέφωνο. Ναι, και νομίζω ορθώς. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να. Απολύτως ορθώς για τα δικά μου. Πίσω λίγο, Χρήστο, γιατί και αυτή η φωτογραφία έχει νόημα. Λίγο πίσω στην προηγούμενη Κουκουλόπουλο Μαρούτσο θέλω. Εδώ. Νομίζω ότι δεν θα ήταν τραγικό λάθος αν σήκωνε τηλέφωνο συνεργάτης του κύριου Μαλούτα για να πάρει τον κύριο Κουκουλόπουλο. Λόγος, θα ήταν μεγάλη προσβολή. Θα ήταν, ναι, λάθος. Οι σχέσεις είναι παγωμένες ακόμα, το ξέρει ο κόσμος όλος. Το άπαν σύμπαν, ναι, δεν το συζητώ. Δεν ξέρουμε, αλλά τέλος πάντων δεν μας αφορά. Θα τους αφήσουμε, δεν υπάρχει θέμα τώρα. Ας τα βρούνε. Ο κύριος Κουκουλόπουλος ήταν εκεί, καλώς έκανε. Πολλά από αυτά που είπε ο κ. Μαλούτας μπορεί να αφορούν μια περίοδο στην οποία ο κ. Κουκουλόπουλος δεν συμμετείχε, δηλαδή από το 2010 και μετά, αλλά πάρα πολλά, όπως το έργο της τηλεθέρμανσης, το οποίο το είπε 50 φορές ο κ. Μαλούτας, νομίζω ότι όλοι ξέρουμε τι ως δημάρχου σφραγίδα έχει. Προφανώς με τον κ. Μαλούτα εκεί, έτσι. Άμεσο συνεργάτη τότε του κ. Κουκουλόπουλου. Όπως και η ιστορία με την Πολυδομική Ενότητα 5. Μια ιστορία που είχε ξεκινήσει. Επί Δημαρχίας Κουκουλόπουλου. Okay. Εντάξει, υπήρχαν πρόσωπα που σχολιάστηκαν. Τώρα δεν θα σχολιάσω εγώ την παρουσία του κ. Βαβλιάρη και του κ. Μαργαρίτη. Θεσμικά βρέθηκαν εκεί, φιλικά κλπ. Συζητιέται η παρουσία του κ. Γκανάτσιου. Νομίζω ότι είναι και αυτό μια προσωπική σχέση που υπάρχει με τον κ. Μαλούτα. Δεν είναι κάτι περισσότερο. Ναι, εγώ ήθελα να ρωτήσω, αν μου επιτρέπεις πλέον, οι συνεργαζόμενοι πήγαν. Ναι, είναι μια φωτογραφία, θα τη δείξει ο Χρήστος. Χρήστο, αυτή τη φωτογραφία που πήρες, γι' αυτό. Δηλαδή, ναι. Μιχαηλίδης, τελέχος του Ανδράκη. Ο κ. Μιχαηλίδης είναι ακόμα στις Βρυξέλλες, δεν έχει επιστρέψει. Αυτοί οι δύο κύριοι που βλέπετε εδώ είναι ο κ. Μελοφορίδης και ο κ. Καλαμπούκας που έχει εστιάσει ο φωτογραφικός φακός. Ο κ. Μελοφορίδης είναι αντιδήμαρχος. Προέρχεται από την παράταξη Μιχαηλίδη. Ο κ. Καλαμπούκας είναι πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής και γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Προέρχεται επίσης από την παράταξη του κ. Μιχαηλίδη. Ήταν εκεί. Δεν είδα άλλους από την παράταξη Μιχαηλίδη εκεί, να πω την αλήθεια. Από την παράταξη του Ανδράκου. Από την παράταξη του Ανδράκου είδα τον κ. Φτάκα μπροστά. Ο κ. Φτάκας όμως. Να το τέρμα δεξιά εδώ. Δεν είναι όμως τόσο. Ξέρεις, δεν σχολιάστηκε τόσο όσο η παρουσία των άλλων δύο, διότι ο κ. Στάκας ήταν και υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, ανήκει σε έναν. Ναι. Είναι όμως μέλος της παράταξης του Βαγγέλη Σιμανδράκου. Ξέρω ότι πολλοί το σκέφτηκαν από τις δύο παρατάξεις αν θα πρέπει να πάνε. Έτσι. Ο κ. Μιχαηλίδης, επαναλαμβάνοντας στις Βρυξέλλες, νομίζω ότι αν ήταν εδώ θα ήταν ο κ. Μιχαηλίδης. Αν έχω έτσι, μια καλή αίσθηση από αυτά που έχω συλλάβει τις τελευταίες ώρες. Απουσίες ηχηρές δεν καταγράφηκαν. Οι βασικοί συνεργάτες του κ. Μαλούτα, οι οποίοι είχαν και την ευθύνη των τηλεφώνων, της διοργάνωσης, ποιος θα έρθει, ποιος δεν θα έρθει. Ο Κώστας ο Κυριακίδης δεν πήγε. Ναι, όχι. Νομίζω ότι είναι μια. Αυτή είναι μια απουσία που καταγράφεται βεβαίως. Δεν περίμενα να πάει κιόλας. Να σου πω την αλήθεια. Κοίταξε, μέλος της δημοτικής παράταξης εντός του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι. Φαντάζομαι δεν είναι και μέλος. Έχει χωρίς τη θέση του. Θα ήταν έκπληξη αν πήγαινε τέλος πάντων. Έχουν καταγραφεί, χωρίς να σου πω εγώ τα ονόματα, δεν τα ξέρω κιόλας, περίπου τρεις-τέσσερις απουσίες, οι οποίες σημειώνονται στο μπλοκάκι της παράταξης, απουσίες δυσαρέσκειας. Έτσι μου τις μεταφέρουν. Έχουν καταγραφεί απουσίες δικαιολογημένες. Δηλαδή ξέρουν που ήταν ο καθένας, είπε ότι ξέρεις, παιδιά, εγώ εργάζομαι, έχω αυτό. Ναι. Γενικώς. Καλό κλίμα στο επιτελείο Μαλούτα. Ο καθένας κρίνει. Και νομίζω ότι εντάξει, αυτό που τέθηκε ο στόχος, γιατί όταν ανοίγεις την εκδήλωση, ήταν ανοιχτή πρόσκληση. Μπορούσε να ανοίξει την πόρτα κάποιος μέσα. Ναι, δεν είχε πρόσκληση. Ναι. Έτσι όπως βγήκε, νομίζω. Ήταν μια καλή εκδήλωση. Πριν πάμε στο επόμενο θέμα, μας έχει ενημερώσει ο συνάδελφος ο Παναγιώτης Βοκλιάτσικος ότι κατά πάσα πιθανότητα την Παρασκευή θα γίνει η συνέντευξη τύπου του Οργανισμού Πολιτισμού για τη φετινή αποκριά.
Και μάλλον εκεί θα μας ανακοινωθούν και συναυλίες. Ναι, όπως έχουμε πει εδώ, η αποκρίαση φέτος ξεκινάει επίσημα τις 14 του μηνός και όχι τις 16 που είναι τη Συγκρονοπέμπτη. Γιατί θα υπάρχουν δύο συναυλίες στις 14 και στις 15. Φαίνεται ότι κάτι κλείνει. Κρύο θα έχει, παλτό φορέστε. Βάλτε ένα παλτό, θα σας χρειαστεί. Παλιό να μην είναι. Ναι. Μάλλον βάλτε το παλιό σας μια μέρα. Παιδιά, εντάξει, ναι. Την άλλη πάντα, βάλτε το καινούργιο. Θα δούμε. Ναι. Και προφανώς γι' αυτό γίνεται Παρασκευή η συνέντευξη τύπου. Και γι' αυτό και γιατί τη Δευτέρα θα έχουμε Μητσοτάκη εδώ. Ποιος τον πιάνει το μάλλον τώρα. Ναι. Έτσι, ναι. Αν έχουμε, θα έχουμε, για να δούμε. Ναι, εντάξει, okay. Ποτέ δεν ξέρεις, ναι, αλλά φαίνεται ότι θα έχουμε. Θα γίνει την Παρασκευή η συνέντευξη τύπου από κρύα. Φυσικά, επειδή εμείς θυμίζουμε, δεν αναιρούμε αυτά που λέμε, θυμίζουμε ότι δεν έχει γίνει ο απολογισμός για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, έτσι. Δεν είναι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, είναι σύμφωνα με το Δήμο, πανδεσία. Χριστουγεννιάτικη μαγεία. Γιατί μαγεία. Γίνεται τόσο κακιά τώρα. Μαγεία, ναι. Συγγνώμη, μπέρδεψε. Ναι. Εντυπωσιακές λέξεις. Ναι. Δεν έχει γίνει αυτός ο απολογισμός. Μπορεί να, τον κάνω παράλληλα. Όχι. Εγώ πρώτη είπα ότι αν αυτό συμβεί θα είναι τραγικό και θα το σχολιάσουμε πολύ. Για να δούμε τι έχει ετοιμάσει ο Δήμος, θα δούμε αν την Παρασκευή όντως θα είναι η συνέντευξη τύπου και τα πρόγραμμα. Αυτό ακούγεται, για να δούμε τι μας ετοιμάζουν. Μία άλλη δημοτική παράταξη, το Μαζί για την Κοζάνη του κ. Κοκαλιάρη, έκανε την πρώτη του συνάντηση υποψηφίων. Έχουμε φωτογραφίες, νομίζω. Δεν έχουμε κληθεί. Καλώς. Είναι κάποιες φωτογραφίες που είχε ο Παναγιώτης στο Κοζάνη Media. Να τις δούμε. Να τις εδώ τώρα. Τι είναι τώρα, τι βλέπουμε εκεί. Βλέπουμε υποψηφίους επισήμως. Βλέπουμε κάποιους από τους καινούριους υποψηφίους, για παράδειγμα. Εγώ δεν θα πω αν είναι υποψήφιοι ή όχι αυτοί που συμμετείχαν. Εδώ πάνω βλέπετε τη βασική αρχική ομάδα. Ο κ. Κοκαλιάρης χαμογελαστός. Αριστερά ο κ. Ιωαννίδης, ο κ. Κουρού, ο κ. Καρπούζος που παίζει ένα ρόλο. Νομίζω ότι εδώ δεξιά, φωνούν η φωτογραφία και τον ξέρω τον άνθρωπο, είναι ο κ. Γιάννης Βασιλιάδης, ο οποίος είναι δικηγόρος. Δεν μπορώ να βοηθήσω. Ναι, ο κ. Βασιλιάδης, αν ήταν εκεί με την ιδιότητα ως δικηγόρος, φαντάζομαι, επειδή το θέμα έχει να κάνει με τον εκλογικό νόμο, με το κλπ. Κλπ. Ίσως έγινε μια τέτοια ενημέρωση στα μέλη αυτής της παράταξης. Να μαθαίνουν για κάποια πράγματα. Είναι σαφές ότι οι εκλογές δεν είναι εύκολο πράγμα. Συνεχίζει αυτή η παράταξη να κάνει τις συναντήσεις της, να προσπαθεί να μαζέψει τον κόσμο της. Καιρός να δούμε και μια προγραμματική θέση. Ασφαλώς. Και θα κρυθούν όλα. Ναι. Οφείλουμε να πούμε ότι αυτή η παράταξη δείχνει, αυτή τη στιγμή, δείχνει στην... Κάπως μας απασχολεί ότι έχει 10, 15, 20 άτομα, αυτά που μας δείχνει, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω ποιοι είναι υποψήφοι, δεν μας έχει πει ακριβώς. Γιατί κάποιοι κυκλοφορούν ακόμα μόνοι τους και λένε ότι θα είναι υποψήφιοι δημάρχοι. Έχουμε χρόνο, θα πεις. Κλειστά χαρτιά. Πώς? Κλειστά χαρτιά. Θα ανοίξουν. Για να δούμε αυτό. Μπορούν να ανοίξουν, ξέρω. Λευκές κόλλες, τι θα παραδώσουμε. Δεν ξέρω τι θα παραδώσουμε. Άμα παραδώσουμε λευκή κόλλα, από το πρωτοδικείο δεν περνάει. Σίγουρα. Ξέρεις πολύ καλύτερα αυτό με την εμπειρία στη δημοσιογραφική. Δεν περνάει λευκή κόλλα. Πάμε παρακάτω, ναι. Πολύ ενδιαφέρουσα η χθεσινή εκπομπή του Παναγιώτη του Πλιάτσου εδώ στο Top Channel, ο Παντός. Δακής, Γκάσταρη και Ζαρογιάννης από Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα. Θα δούμε ένα απόσπασμα. Ένα σχόλιο μόνο, αν μου επιτρέψει, Ρίτα, πριν το δώσουμε. Εδώ ήταν τρεις άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι και οι τρεις υποψήφοι. Μπορεί να είναι ο ένας στους τρεις. Τι εννοώ. Ο ένας είναι σίγουρα. Γι' αυτό το λέω. Ο κύριος Ζαρογιάννης που κάθεται από αυτή την πλευρά, το δείχνω εγώ τώρα, εντάξει, δόκιμα τέλος πάντων, έχει ανακοινωθεί ο άνθρωπος. Από το ΠΑΣΟΚ. Ναι, από το ΠΑΣΟΚ. Θα είναι ξανά υποψήφιος, όπως ήταν το 2019. Βουλευτής. Ναι. Η κυρία Γκάσταρη είναι ένα από τα ονόματα που παίζει έντονα για το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, για να είναι η μία από τις δύο γυναίκες. Το λέω δύο, γιατί η κυρία Βέτα έχει τη μία θέση, άλλες δύο γυναίκες. Έτσι. Γιατρός. Ο κύριος Δακής, που ξαναεπανήλθε στο προσκήνιο, κόπηκε το 19 την τελευταία στιγμή. Κυριολεκτικά δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Όταν λέμε τελευταία στιγμή, δεν υπάρχει πιο τελευταία. Και πλέον φαίνεται ότι. Και το ρεπορτάζ το δικό μας το λέει και το έχουμε πει πολλές φορές εδώ. Ότι έχει δεχτεί ένα τηλέφωνο στο οποίο τον έχουν κινητοποιήσει για αυτή την ιστορία. Βεβαίως, μέχρι να δούμε την ανακοίνωση των ονομάτων. Ο άνθρωπος τώρα φυσάει και στο γιαούρτι με αυτό που έπαθε την προηγούμενη φορά. Το είπες πολύ σωστά. Λογικό. Το ευχόμαστε να είναι του ανθρώπου. Εντάξει, αλλά συμμετείχε εδώ σε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Θα δούμε ένα απόσπασμα. Τα κόμματα κόβουν και ράβουν, έστω και την τελευταία στιγμή. Ζήστε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να σε καλά. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από τη χθεσινή εκπομπή.
επίσημα παρακολουθούσε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας μέσω της ΕΕΠ τα 6-7 πρόσωπα, ναι. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Έχω διαβάσει την ειδησιογραφία της σχετική, έχω ακούσει δηλώσεις, εκτιμήσεις, αλλά εγώ δεν έχω ούτε τη γνώση και πιστεύω και κανένας μας, όχι εγώ προσωπικά. Το επιβεβαιώνει ο κύριος Ράμος, ο πρόεδρος. Θα σας πω λίγο. Ο κύριος Ράμος δεν έκανε δηλώσεις για να επιβεβαιώσει κάτι. Δεν το έχει διαψεύσει. Κοιτάξτε να δείτε. Εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε. Δεν τον έχω για τόσο αφελή τον κύριο Τσίπρα. Δεν είπα εγώ ότι είναι αφελής ούτε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας ως πρώην πρωθυπουργός προείστατο των σχετικών υπηρεσιών έχει την εμπειρία και τη γνώση. Δεν πήρε θεωρώ, την γραφείο του πάντως. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, επιφυλακτικοί και υπεύθυνοι με ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα. Αυτό το οποίο εν κατακλείδη είναι το σημαντικό είναι ότι ο Πρωθυπουργός ανέλαβε την πρωτοβουλία του να μην υπάρξουν σκιές, τα πήγε στον δρόμο της δικαιοσύνης. Υπάρχουν όμως ακόμα έχουμε. Εντάξει, περιμένουμε τα επίσημα πορίσματα και αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης, την οποία τιμούμε και εμπιστευόμαστε. Δεν ξέρω πώς δουλεύει η ΕΕΠ, αλλά προφανώς όταν υπάρχει κάποιο θέμα, υπάρχει μια οποιαδήποτε υποψία. Και η υποψία δεν είναι καταδίκη, δεν είναι ενοχή. Ναι, αλλά και πολιτικά βουλευτές και υπουργοί. Αν εμπλέκονται. Από ό,τι ξέρω, δηλαδή η ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιήθηκε για να λυθούν υποθέσεις του κοινού ποινικού δικαίου. Δεν χρησιμοποιήθηκε για να παρακολουθηθούν να εκβιαστούν πολιτικοί. Θεωρείτε ότι γνώριζε ο πρωθυπουργός. Ναι, το γνώριζε. Και για την ΑΕΠ και για το Predator. Γιατί ο ίδιος έχει πει για την ΑΕΠ ότι αν το γνώριζα δεν θα το επέτρεπα. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος υπουργός του παραδέχθηκε σε αμερικάνικη εφημερίδα ότι όντως το Predator αυτοί το δώσανε. Με δικιά τους υπογραφή. Το δώσανε και σε άλλη χώρα. Το εξήγαγαν και σε άλλες χώρες. Είπε κάτι η κυρία Τσαπανίδου που προκάλεσε σάλο. Ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν συνεργαστεί σε μια προοδευτική διακυβέρνηση και συνεργαστεί με την Δημοκρατία, αυτό ίσως σημαίνει ότι είναι από κάπου πιασμένη, από κάπου. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι αν δεν συνεργαστεί ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ, σημαίνει ότι εκβιάζεται με κάτι συγκεκριμένο από τη Νέα Δημοκρατία. Με κάτι συγκεκριμένο αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να το ξέρει κανείς άλλος. Ναι, αλλά όπως το είπε η κυρία Τσαπανίδου, αυτό άφησε να εννοηθεί. Να σας πω λίγο. Θεωρούμε ότι είμαστε πολύ πιο κοντά στο ΠΑΣΟΚ σαν δημοκρατική παράταξη, σαν ιδέες σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά τέτοιες δηλώσεις όμως που μακρύνουν το ΠΑΣΟΚ. Να το φέρνουν πιο κοντά. Είναι προεκλογική περίοδος. Θα προσπαθήσει προφανώς το κάθε κόμμα να πάρει το δικό του ποσοστό και μετά εμείς είμαστε ανοιχτοί. Αυτό το έχει δηλώσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία άπειρες φορές ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε συμμαχίες με οποιαδήποτε προοδευτική παράταξη. Όσον αφορά το θέμα, εφόσον ήταν νόμιμη η επισύνδεση και δεν συνέτρεχε κανείς λόγος, γιατί τον παρέτησε. Ήταν λάθος, είπε ο πρωθυπουργός. Το ανέφερε. Και νομιμοποίησε αν αυτό το λάθος. Αν το γνώριζα, δεν θα το επέτρεπα, έχει πει. Αυτό εγείρει, ξέρετε, και θέματα ικανότητας μετά. Όταν έχεις μια υπηρεσία η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα σου και υπό τον απόλυτο έλεγχό σου, όταν το έχεις πάρει εσύ ο ίδιος στο γραφείο σου με νόμο δικό σου και λες ότι δεν γνώριζα, ήταν λάθος, παρότα αυτά νομιμοποιείς το λάθος, κάτι δεν πάει καλά. Η υπόθεση των υποκλοπών για μας είναι ξεκάθαρη. Προσπάθησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Γνώριζε. Να, προφανώς και γνώριζε. Προσπάθησε να παγιδεύσει. Λοιπόν. Βεβαίως. Το έχουμε πει δημόσια, το έχει πει και ο αρχηγός μας. Γιατί θεωρείτε ότι παρακολουθούσε τον κύριο Ανδρουλάκη. Θεωρούμε ότι παρακολουθούσε τον κύριο Ανδρουλάκη με στόχο να εκβιάσει το ΠΑΣΟΚ μετεκλογικά, εξυπηρετώντας μικροπολιτικά σενάρια της επόμενης ημέρας. Εμείς έχουμε πει στο ΠΑΣΟΚ ότι δεν εκβιαζόμαστε. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι καιρό θα κάνει αύριο στη Δυτική Μακεδονία. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Χρήστος Μαργαρίτης. Έθριο καιρό με τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες να συνεχίζονται προβλέπει για αύριο Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο νομό Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -12 έως -1 βαθμό Κελσίου.
στο νομό Καστοριάς από μείον 12 έως μείον 1, στο νομό Γρεβενών από μείον 11 έως 1 και στο νομό Φλόρινας από μείον 12 έως μείον 2 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ.